Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα herping μαγικό στο βουνό. Και δείτε τι βρήκαμε. Μια μεγάλη σαύρα. Κάποιο υποείδος της πρασινόσαυρας πιθανώς, αν θυμάμαι καλά. Και έτρεξε, μπήκε μέσα σε ένα από αυτά τα βαρέλια και το σήκωσε εγώ. Και στην ουσία παγίδευσε τον εαυτό της μόνη της. Και να την που την πιάσαμε. Πολύ ωραίο μήκος ουράς βέβαια. Συνήθως ρίχνουν τεστ δαγκώματος. Πάντα κάνω ένα τεστ δαγκώματος. Να δω τη δύναμη που έχουν. Δεν έχει δύναμη. Να τους δαγκώνει και δεν αφήνει. Πολύ ωραίο ζώο πάντως. Μεγαλόσωμο. Είναι η πρώτη φορά που πιάνω τόσο μεγάλη σαύρα, τόσο εύκολα και με τόσο ανόητο τρόπο. Στην ουσία μόνη της παγίδεψε τον εαυτό της αυτή η σαυρούλα. Και όλα μπερδεύτηκε στον πανικό της. Να την αφήνουμε να μπει μέσα. Να και εδώ ένας βατραχάκος νομίζει ότι μας κρύφτηκε. Νάτος λοιπόν, μεγαλός όμως βάτραχος. Ωραίο καφετί, βέβαια είναι λίγο βρωμισμένος από το νερό. Δεν ξεπλένεται και εύκολα. Ωραίο ζάκι πάντως. Και να ένα πλάσμα που δεν πρέπει να αγγίξετε για κανέναν λόγο. Μια τριχωτή κάμπια. Για όσους δεν το γνωρίζουν, κάποια συν τρίχωμα που παραπέμπει περισσότερο σαν καθάκια ίσον δεν αγγίζουμε. Εδώ μερικές μικρές κάποιες του πεύκου σου δημιουργούν μεγάλο θέμα. Φαντάσου αυτή. Θα την πάρω βέβαια για να δω τι πεταλουδίτσα θα βγει. Και βρήκαμε και τη δεύτερη σαύρα για σήμερα. Ένα κυρκτοδάκτυλο γκέκο. Αρκετά μικρούλη σε ηλικία βέβαια. Το αφήνουμε λοιπόν και αυτό τώρα κάτω από το σπίτι του. Και βρήκαμε και το τρίτο ερπετό για σήμερα. Μία νεαρή, θηλυκιά από το χρώμα αν μπορώ να καταλάβω, σαύρα του Μουριά. Πολύ ωραίο είδος και αυτή, πολύ κοινό είδος και δεν έδειξε ουρά γιατί όταν έτρεξε και κρύφτηκε προσωρινά κάτω από μια πέτρα, γιατί αυτό το είδος δεν βασίζεται σε τρύπες και πέτρες για να κρυφτεί, απλώς τρέχει. Κρύφτηκε προσωρινώς και σήκωσα την πέτρα και ξαφνικά την έπιασα και την ακινητοποίησα από την ουρά. Όμως δεν έκανε ρήψη ουράς, καλό για αυτήν. Και να την εδώ, ολόκληρη λοιπόν η σαύρα. Συνήθως κάνουν ρήψη με το ακουμπήσι στην ουρά. Πολύ ωραίο είδος και σχετικά εξοικειωμένο με τον άνθρωπο. Πρέπει να νιώσει πολύ μεγάλη απειλή για να τρέξει. Άμα δει ότι δεν την έχεις εντοπίσει, μπορεί να κάτσει και δίπλα σου αν είσαι τυχαίος και να τη μελετήσεις από μακριά. Και βρήκαμε υδρόβια ζωή. Αυτό που βλέπετε είναι μια σχετικά ανεπτυγμένη νύμφη λιβελούλας. Πολλά από αυτά τα είδη λιβελούλας ζουν για χρόνια σαν νύμφες μέσα στην προστασία του νερού για να βγουν μονάχα για μερικούς μήνες του καλοκαιριού ή της άνοιξης να κάνουν τον κύκλο τους και να πεθάνουν. Τώρα πιο ακριβώς είδος είναι αυτό δεν το γνωρίζω, αλλά είναι αρκετά μεγαλόσωμο. Και έξω από το νερό δεν είναι τίποτα παρά μόνο ένα αβοήθητο πλάσμα. Αλλά μέσα στο νερό είναι ένας δεινός κυνηγός που τα μεγαλύτερα είδη μπορούν να φάνε ακόμα και μικρά ψαράκια και γυρίνους. Εδώ μέσα είναι γεμάτο το ποτάμι από αυτά. Και να το ζωντάνεψε αμέσως με το που το άφησα μέσα στο νερό. Και εδώ βλέπουμε ένα πολύ μικρούλικο γρίλο. Νύμφη κι αυτός. Τόσο μικρός που δεν μπορούμε να αναγνωρίσουμε ούτε το είδος. Και πήδηξε και έφυγε μακριά. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα herping μαγικό. Σήμερα είμαστε σε ένα νέο τοπίο, ένα χωράφι. Για να δούμε εδώ, θα βρούμε κάτι το ενδιαφέρον, κάποιο νέο πλάσμα. Θα φανεί. Και βρήκαμε τα πρώτα πλάσματα, δύο γυρίνες, ένας δύο. Και δείτε τι βρήκαμε κάτω από ένα καμένο φλοιό. Ένα πανέμορφο κονάκι. Αρκετά μεγάλο σε μέγεθος. Να το, τα κονάκια να θυμίσω είναι σαύρες, όχι φίδια. Του έχει κοπεί και η ουρίτσα. Έχει αρχίσει να την αναπληρώνει όμως. Αυτά είναι από τα αγαπημένα μου ερπετά.
στρέφονται κυρίως με μικρά αρθρόποδα. Βέβαια, γυμνοσάλιακες και άλλα τέτοια πλασματάκια. Πολύ ωραίο, ζάπο. Τα αγαπημένα μου στην ελληνική πανίδα, περπετά. Δείτε το πόσο σαυροειδές είναι το κεφάλι του. Δεν θυμίζει σε τίποτα με φίδι. Πολύ ωραία ζώ. Δείτε λεπτομεριακώς πόσο όμορφο μοιάζει. Δείτε το πώς κινείται και στο έδαφος τώρα. Σαν φίδι. Πολύ ωραίο μοντέλο, σαν τον τυφλίτη και αυτό, μας δείχνει πως μοιάζαν τα φίδια πριν γίνουνε φίδια. Ωραίο μέρος αυτό, ελπίζουμε να βρούμε και άλλα ενδιαφέροντα πλάσματα όπως αυτό εδώ. Και αφού τράβηξα και μερικές φωτογραφίες, το απελευθερώνουμε. Να συνεχίσει το υπόλοιπο της ημέρας του στο υγρό αυτό μέρος. Και να λοιπόν μια νεαρή τρανόσαυρα. Το δεύτερο επετό για σήμερα. Έχει αρχίσει να βγάζει και τα στίγματα στην πλάτη, τα μαύρα. Αλλά ακόμα είναι καφετή, είναι νεαρόζω. Και η ουρά της μοιάζει να μην έχει ποτέ της πέσει. Τουλάχιστον προσωπάω, καλό για αυτήν. Δεν έχει πολύ δύναμη στο δάγκωμα βέβαια, σαν νεαρό ζώο που είναι. Να εκεί ουρά της, ωραία μεγάλη. Και εδώ βρήκαμε αυγουλάκια. Πιθανότατα από σαλιγκάρι λογικά, με τέτοιο μέγεθος και τέτοια ανατομία. Πολλά αυγά πάντως. Με ζελατινώδη υφή. Και τελειώνουμε το herping με τα μεγάλα γκέκο που ζουν πίσω από αυτό το κάδρο. Και να τα, μόνο δύο έχουν μείνει πίσω. Τα άλλα ξύπνησαν φαίνεται από την άρκη τους. Να το πιο μεγαλόσωμο. Δείτε πόσο μεγαλούτσικο είναι. Το άλλο είναι πιο λεπτό από ό,τι φαίνεται και πιο μικρούλικο. Είναι αδυνατισμένο νομίζω σχετικά, έχει φάει τα αποθέματά του για το χειμώνα. Εδώ πέρα κανονικά έχει πάρα πολλά, αλλά τώρα ξυπνήσανε. Φαίνεται που ανεβαίνει η θερμοκρασία και φύγανε. Και γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα herping μαγικό. Και δείτε τι βρήκαμε σαν πρώτο πλάσμα. Ένα γιγάντιο κουνουπόμορφο πλάσμα. Και δείτε τι μήκος έχει. Πολύ μεγάλο είναι. Βγαίνουν τέτοια εποχή αυτά, αλλά αυτό είναι ένα άλλο είδος, πολύ μεγαλύτερο από τα συνηθισμένα. Το πως λέτε άγνωστο. Αλλά είναι εντυπωσιακό το μέγεθος του πλάσματος αυτού. Και εδώ βρήκαμε δύο νυχτοπεταλούδες, οι οποίες ευημερούν μόνο σε αυτή την περιοχή, όπως έχω παρατηρήσει τουλάχιστον. Νομίζω έχουν και κάποιο ιδιαίτερο χρώμα, αν ανοίξουν το φτερωμά τους. Για να δούμε. Όχι, είναι απλές καφέ πεταλουδίτσες τελικά. Συμπέρασα με άλλη. Όμως είναι αρκετά μεγάλο τσικό είδος. Να τη τώρα κουνά τα φτερά της λίγο, τα γυμνάζει γιατί είναι έτοιμη να πετάξει. Αν και έχει φαγωμένο το ένα της φτερό. Μάλλον είναι μεγάλη σε ηλικία, ας πούμε. Και την αφήνουμε. Και ένα ακόμα αρθρόποδο για το σημερινό herping, μια σκολοπέντρα. Όχι και πολύ μεγάλη. Αλλά, οκ, πλάσμα προς το παρόν. Μόνο αρθρόποδα έχουμε βρει, για να δούμε, θα βρούμε κάτι άλλο. Και να και το πρώτο ρεπετό για σήμερα. Ένας αυλέφαρος του γένους των σκυγκών. Μικρό βέβαια αυτό σε μέγεθος και σε ηλικία. Άρα πιο χαριτωμένο και αγαπητά σαυράκια που υπάρχουν. Να βλέπετε και πόσα μικρά ποδαράκια έχει.
και αυτό μια ωραία μορφή, ένα ωραίο δείγμα σωματότυπου πάντα, όχι για μέγεθος, δεν το παίρνουμε για πρότυπο, αλλά σαν σωματότυπος είναι και αυτό ωραίο, μας δείχνει πώς ήταν τα αρχικά στάδια εξέλιξης σαύρα σε φίδι. Να το τώρα δεν αισθάνεται κίνδυνο ιδιαίτερο και περπατάει πάνω στο χέρι μου. Και τον αφήνουμε να φύγει. Και περνάμε σε έναν καταπονημένο κίτρινο σκορπιό. Έχει πολύ μεγάλη απώλεια βάρους όπως φαίνεται. Μοιάζει με ασθενικό, αλλά τώρα έτσι όπως είναι δεν φαίνεται καλά. Του λείπει και ένα πόδι όπως βλέπετε. Στα αριστερά είναι μισό. Και γενικά δεν πολύ κουνιέται. Δεν έτρεξε καθόλου, ούτε αμύνθηκε για να τον πιάσω ιδιαίτερα. Μάλλον έχει τσιμπηθεί από κάποιο άλλο δηλητηριώδες πλάσμα και σύντομα θα πεθάνει. Ποιος γνωρίζει τα αλήθεια τι έγινε. Οπότε τον αφήνουμε και αυτό να συνεχίσει όση ζωή του έχει απομείνει. Και είμαστε στο ποτάμι και βρήκαμε ξανά προνύμφες λιβελούλας. Για να την αφήσουμε μέσω νερό. Και ένα ακόμα ερπετόνα. Μικρό κυρκτοδάκτυλο γκέκο, πολύ σκουρόχρωμο λόγω της περιοχής που το βρήκα. Τώρα είμαι σε ένα σωρό από τούβλα και πιάσαμε και ένα αμφίβιο για σήμερα, έναν κοινό βατραχάκο. Μα τους κοίτα τι ωραία χρωματάκια έχει το μάτι του, χρυσαφή. Και εδώ βλέπουμε ένα μαυροκόκκινο συμπαθητικό εντομάκι που το συναντάω κάθε φορά που ο καιρός αρχίσει να φτιάχνει. Το τι είναι δεν ξέρω, αλλά γνωρίζω πάνω κάτω την κατηγορία, αλλά έχω ξεχάσει τι ακριβώς είναι. Κάνει και μικρά αλματάκια άμα το πειράξεις. Και βρήκαμε οικογένεια σκορπιών. Να η θηλυκιά, να ένα μικρούλικο, κίτρινη σκορπιή, να ένα άλλο μωρό. Να και ο ασερνικός. Και δεν έχω ασερνικό, οπότε αυτόν τον παίρνω. Και τελειώνουμε το herping και τα λέμε στο επόμενο herping. Αντίο.